Η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες δεν θα μας αφήνουν ήσυχους μέχρι να αποκατασταθούν οι πληγέντες, γιατί οι καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές και λαϊκές περιουσίες έχουν αιτία. Είναι αυτή η αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, που στο κέντρο προσοχής έχουν τα καπιταλιστικά κέρδη και όχι τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Γι' αυτό το σύστημα αυτό είναι απάνθρωπο και βάρβαρο. Δεν εγκρίνονται λοιπόν αντιπλημμυρικά έργα σε φτωχογειτονιές και λαϊκές συνοικίες, γιατί δεν υπάρχει κέρδος τους ομίλους. Τα πάντα στη λογική κόστους ωφέλους. Όσο λοιπόν μπαίνει στο ζύγι του κέρδους η ζωή, η υγεία, το βιός κάθε βιοπαλαιστή, πρέπει ο λαός να επαγρυπνά και να βαδίζει στο δρόμο της διεκδίκησης, της αλληλεγγύης για πλήρη αποζημίωση των πληγέντων 100%, αλλά και σε αποκατάσταση των υποδομών. Σε ό,τι αφορά το θέμα που συζητάμε σήμερα, είναι αλήθεια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, είναι το βιομηχανικό σχέδιο. Με τον όρο όμως βιομηχανικό σχέδιο, τι εννοούμε για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος? Την εξωτερική εικόνα ενός βιομηχανικού προϊόντος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Ουσιαστικά μιλάμε για μια δυσδιάστατη ή τριδιάστατη διάπλαση μορφής που λόγω αισθητικού αποτελέσματος αποτελεί πνευματικό δημιούργημα. Μοιάζει λοιπόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δεν περιέχει όμως υψηλή εφευρετική δραστηριότητα, αλλά μπορεί να έχει χαμηλότερο εφευρετικό ύψος, όπως λένε οι νομικοί. Τελικά, η προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων είναι ένα κράμα προστασίας βιομηχανικών και πνευματικών δικαιωμάτων. Πιστοποιητικά στην Ελλάδα χορηγεί Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη-μέλη το πιστοποιητικό χορηγεί το Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς, μετά βεβαίως από εξέταση της αίτησης. Για τη διεθνή προστασία υπάρχει δυνατότητα διεθνούς πιστοποιητικό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που ισχύει σε κράτη-μέλη της Συνθήκης της Χάγης και αφορά τη διεθνή κατάθεση βιομηχανικών σχεδίων. Αυτό ακριβώς σήμερα συζητάμε και ψηφίζουμε. Είναι η πράξη κύρωσης της Γενέβης του Διακανονισμού της Χάγης, η οποία εγκρίθηκε στις 2 Ιουλίου του 1999. Για την αποτελεσματικότερη προστασία των ημεδαπών βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων σε διεθνές επίπεδο, μέσω ενός επικαιροποιημένου διεθνούς συστήματος κατάθεσης βιομηχανικών σχεδίων, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση. Περιλαμβάνει τη διαδικασία, δικαιώματα κατάθεσης, διεθνούς αίτησης, τέλη προσδιορισμού, διόρθωση ελλείψεων, ημερομηνία κατάθεσης κλπ. Ποιο είναι όμως το ουσιαστικό και το ερώτημα που εμείς βάζουμε? Ποιος έχει όφελος? Όπως πολύ καθαρά είπε η κυρία Υφυπουργός στη συζήτηση στην Επιτροπή, οι καταθέτες διεθνούς αίτησης αποκτούν έναν ενιαίο τίτλο για το κατοχυρωμένο σχέδιό τους, εξοικονομώντας δαπάνες όπως τέλη και κόστος μετάφρασης, καθώς και έξοδα εκπροσώπησης, αφού αποφεύγεται η κατάθεση αίτησης και η ανανέωση της προστασίας σε κάθε μία χώρα χωριστά. Τα λόγια της είναι από τα πρακτικά. Τι όφελος έχει να κερδίσει ο απλός κόσμος, ο καταναλωτής? Για μας λέμε τίποτα. Απλά είναι μια διαδικασία που εξυπηρετεί τον ανταγωνισμό και το κέρδος. Συνεπώς θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετεί ούτε προστατεύει σε τίποτε το λαϊκό κόσμο και τις ανάγκες του. Και λέμε ένα παράδειγμα που έχει συζητηθεί και εδώ στη Βουλή στην προηγούμενη θητεία. Η ελληνική φέτα φτιάχνεται από εγωπρόβιο κατοχυρωμένη ως ελληνική πατέντα και ο καταναλωτής ανά τη γη
πρέπει να νιώθει σίγουρος για αυτό που αγοράζει με ό,τι βιομηχανικό σχέδιο υπάρχει στη συσκευασία του. Κι όμως κυκλοφορεί φέτα με γυαλιαδινό γάλα σε ντενεκέδες και άλλες συσκευασίες που έχουν βιομηχανικό σχέδιο μια ακρόπολη και ένα τσολιά παραπέμποντας την ελληνική φέτα, ξεγελώντας τον καταναλωτή και βέβαια το κέρδος του επιχειρηματία με αυτή την πατέντα είναι πολύ μεγαλύτερο, αφού το αγελαδινό γάλα, δηλαδή η πρώτη ύλη, είναι πολύ χαμηλότερη από την τιμή που έχει το εγωπρόβιο γάλα. Και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά και δεν υπάρχουν ελεκτικά όργανα και τα ελεκτικά που υπάρχουν είναι απαξιωμένα και υποβαθμισμένα. Γιατί τον κερδοσκόπο προστατεύεται? Έτσι λοιπόν, η προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου εξασφαλίζει αποκλειστικά το δικαίωμα στο δικαιούχο να το χρησιμοποιεί στην Ελλάδα, να το εκμεταλλεύεται εμπορικά, να το κατασκευάζει, να το διαθέτει στην αγορά, να το εισάγει, να το εξάγει και κυρίως να κερδοφορεί. Με λίγα λόγια, εξυπηρετεί αποκλειστικά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως γράφεται και στην αιτιολογική έκθεση. Ξέρουμε βεβαίως ότι ο εμπορικός ανταγωνισμός είναι οξυμένος, είναι αβυσαλαίος, όπως αν θέλει και η βιομηχανική κατασκοπία και κυρίως ως μεγάλος αντιγραφέας η Κίνα. Τέτοιοι λοιπόν οργανισμοί προσπαθούν να ρυθμίζουν κάπως τον έντονο εμπορικό ανταγωνισμό και το μοίρασμα της αγοράς. Δεν αφορά τους εργαζόμενους. Αυτά όμως συμβαίνουν και προωθούνται, γιατί όλα μπαίνουν στην υπηρεσία του καπιταλιστικού κέρδους και δεν αξιοποιούνται υπέρ των παραγωγών του κοινωνικού πλούτου, όπως θα μπορούσε να κάνει μια κοινωνία και οικονομία που βάζει ως προτεραιότητα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της σημερινής εποχής. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καταψηφίζουμε.